Θέλω λίγο να αλλάξουμε κλίμα, να παραμείνουμε στη Δυτική Κρήτη και να πάμε στο Δήμο Κισάμου, καθώς έντονο ήταν και παραμένει και θα παραμείνει το πολιτιστικό αποτύπωμα σε ένα Δήμο που το κυνηγάει πάρα πολύ και αναφέρομαι κυνηγάει τις πολιτιστικές δράσεις. Προηγήθηκε μία περίοδος τουριστική και πόσο όμορφο είναι, πόσο ξεχωριστό κάνει έναν τόπο το γεγονός ότι οι αυτοδιοικητικοί κυνηγούν προκειμένου ξένοι επισκέπτες, τουρίστες να έρχονται σε επαφή με πολιτιστικά δρόμενα. Το κατόρθωσαν εκεί στο Δήμο Κισάμου και θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Γιώργο Χαχλάκη, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και Πολιτισμού και βέβαια δημιουργό και μαέστρο της χοροδίας από το 2008. Θα μας πει ωστόσο περισσότερα. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σε όλους, κύριε Παναγιωτόπουλε, στους ακροατές σας. Την καλησπέρα μου, να είστε όλοι καλά. Και βέβαια να αναφέρω ότι οι πολιτιστικές δράσεις φέτος είχαν ως επίκεντρο τον εορτασμό των 100 ετών από την Μικρασιατική καταστροφή και βέβαια αφιερώματα συνεχή για τον αείμνηστο Μίκη Θεοδωράκη. Ακριβώς, όπως ακριβώς τα λέτε, κάναμε μια έτσι σπουδαία προσπάθεια, θα έλεγα, εδώ στην Κίσαμο. Να τιμήσουμε και την μνήμη των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή, αλλά και τον αείμνηστο Μίκη Θεοδωράκη, πραγματοποιώντας δύο σπουδαίες συναυλίες εδώ στην πλατεία Τζανακά και εδώ στην πανέμορφη Κίσαμο, που η Κίσαμος, θέλω να σας πω ότι αισθάνομαι ευλογημένος, τυχερός που ζω εδώ και δραστηριοποιούμε εδώ σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, διότι μιλάμε για έναν τόπο πλούσιο σε παράδοση, σε μουσικοχορευτική παράδοση, σε μια πολιτιστική κληρονομιά όπως σε όλη μας την Κρήτη. Και εδώ ακριβώς το ίδιο, με μία ένωση πολιτιστικών φορέων Κισάμου, με τον πρόεδρο κύριο Κουνελάκη, ιδιαίτερα τα τελευταία 10 χρόνια, διαρκώς να αναδεικνύει αυτό το πλούτο σε συνεργασία με το Δήμο μέσα από πλούσιες δράσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μάλιστα, για πάμε να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Να αναφερθούμε σε συγκεκριμένη δράση που κατά κάποιο τρόπο προκάλεσε και το έντονο ενδιαφέρον όχι μόνο και των τόπιων αλλά και των ξένων. Τι ήταν αυτό το οποίο σας έκανε να ξεχωρίσετε φέτος? Κοιτάξτε, κάτι θα πω καλό που προέκυψε από την πανδημία. Ήταν η ιδέα η οποία έτσι, ο τίτλος που δώσαμε στην ουσία μιας έτσι, δράσης πολιτιστικής όπως την ονομάσαμε μουσικά αντισώματα. Διότι πέρα, ξέρετε, με τον εμβολιασμό θωρακίσαμε σύμφωνα με την επιστήμη τη σωματική μας υγεία ενάντια στον COVID. Αλλά οι μουσικοί, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι αυτές οι οποίες θωρακίζουν την ψυχή μας, το πνεύμα μας και είναι αυτά τα οποία καλοποιούν το πνεύμα και την ψυχή μας. Είναι κάτι πολύ πολύ χρήσιμο για τον άνθρωπο. Αυτό το πράγμα λοιπόν το πήραμε και το κάναμε στα τίτλο «Μουσικά αντισώματα», δημιουργώντας πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες σε δύο σημεία εδώ στην Κίσαμο αλλά και σε όλο το Δήμο, με διαφορετικά είδη μουσικής, είτε αυτά ήταν κριτική στα Μύτικα, από όλη την Κρήτη, ροκ, έντεχνες βραδιές. Ήρθα μάλιστα εδώ πέρα μέσα στο καλοκαίρι και ο Παγκρίτιος Σύλλογος Καλλιτεχνών. Πραγματικά ένα έργο το οποίο δεν σταμάτησε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και το μήνα Σεπτέμβριο, το οποίο ήταν ωφέλιμο πνευματικά και όχι μόνο για όλο τον κόσμο και για τους τουρίστες και για τους ντόπιους, για τους νέους ανθρώπους. Και το μήνυμα που θέλω να περάσω προσωπικά, αλλά και σαν δήμος, είναι ότι αυτή η δράση που είναι ωφέλιμη για τον άνθρωπο πρέπει να συνεχιστεί και εδώ στο Δήμο και γιατί όχι οι ιδέες οι οποίες έχουμε ή και εμείς παίρνουμε ιδέες από άλλους δήμους, από άλλες δράσεις, να τις υιοθετούμε και να τις δίνουμε απλόχερα στον κόσμο που έρχεται στον τόπο μας και μας επισκέπτεται. Μάλιστα. Τι μας περιμένει, δεν ξέρω, σίγουρα σχεδιασμός υπάρχει και για το φθινόπωρο και για το χειμώνα. Κοιτάξτε. Κορονοϊού επιτρέποντος, η αλήθεια είναι. Ναι, πρώτα ο Θεός. Κοιτάξτε, θα γίνουν πράγματα, δεν σταματάνε οι δράσεις πολιτιστικές. Ανάλογα με την εορταστική περίοδο που διανύουμε, φανταστείτε Χριστούγεννα τώρα με τη χοροδία που είπατε πριν, τους οποίους έναν προς ένα τα μέλη της χοροδίας, γιατί μιλάμε για μια χοροδία 120 μελών. Τη χοροδία τη Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελήνη, που έχω την τύχη έτσι, να είμαι μαέστρο από το 2008 και κάνουμε διάφορα μουσικά αφιερώματα. Ετοιμάζουμε λοιπόν καινούργιες δουλειές, παραδοσιακά κάλαντα. Το καλοκαίρι αφιερώμα στην κριτική μουσική, αφιερώμα στο ρεμπέτικο τραγούδι, στα νησιώτικα, σε χίλια δύο πράγματα. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς λοιπόν όλα τα μέλη τη χοροδία, οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια και με τιμούν με την παρουσία του όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν. Να σε ευχαριστήσω θερμά, κύριε Χαχλάκη. Πριν να κλείσουμε, θα ήθελα να στείλω την αγάπη μου στην οικογένειά μου, στους γονείς μου, στο Ασίμι, στην παιδιάδα της Μεσαράς.
Και να είναι όλοι καλά. Του στέλνω τα χαιρετίσματά μου στο χωριό μου. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γιατί η καταγωγή μου είναι από εκεί, γι' αυτό. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Εσείς.